Υπάρχει το οξύμορο της υπόθεσης. Ναι, μεν 15 Μαΐου ανοίγουν τα θέατρα να υποδεχτούν τον κόσμο, όμως ο κόσμος και θέατρο δεν θα πάει, κακά τα ψέματα, λόγω και της κατάστασης και της γενικότερης ανασφάλειας, αλλά και η είσοδο σε αυτούς τους χώρους αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται μετά τον Ιούνιο. Προφανώς είμαστε σε μια σύγκρουση πια ξεκάθαρη με την κυβέρνηση όσον αφορά τον καλλιτεχνικό κόσμο. Καταρχάς, Λευτέρη, δεν αντιπροσωπεύω κάποιον, ούτε μια μερίδα ανθρώπων, ούτε κάποιος από το Ηράκλειο. Σαν μονάδα μιλάω αυτή τη στιγμή και πώς το αντιμετωπίζω, πώς το βλέπω. Έτσι, είμαστε σε μια καθαρή σύγκρουση τώρα πια με την κυβέρνηση, γιατί φωνάζαμε στην αρχή ότι δεν υπήρχε παρά μικρή ασυλία όσον αφορά το θέμα του πολιτισμού. Και με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν εχθές, ήταν τα φόπλακα, διπλή. Είχε μπει πρώτη, μπήκε και δεύτερη. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όπως προείπες, ανοίγουν τα θέατρα 15 του μήνα, αλλά θα επιτραπούν παραστάσεις από τις 15 Ιουλίου και μετά. Εγώ αυτή τη στιγμή θα πάψουμε να επιδοτούμαστε γιατί μας άνοιξε, αλλά δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε. Πρακτικά, πρώτον, οικονομικά, νομίζω είναι μεγάλο πλήγμα. Γιατί προφανώς ούτε το ενίκιο, και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε εσάς, ας πούμε, στο δικό σας θέατρο το οποίο διατηρείτε, θα μπορέσετε να πληρώσετε, αλλά ούτε και τους εργαζόμενους στον χώρο. Και είναι ένα ζητούμενο το τι θα γίνει και με τους εργαζόμενους, γιατί βεβαίως δεν μπορείτε να κάνετε και καμία πώληση. Η αλήθεια είναι αυτή. Μας απαγορεύεται να πουλήσουμε όσους έχουμε μόνιμο προσωπικό, βέβαια, στα θέατρα και τα απασχολούμε. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Πήραν κάποια μέτρα. Σου λέει από τις 15 και Ιουλίου και μετά μπορείς να παίξεις. Όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες, οι οποίοι προφανώς συμβουλεύουν την Υπουργό και παίρνουν μαζί μια απόφαση, δεν έχουν μάλλον καμία σχέση με το άθλημα. Το δικό μας. Όταν σου λέει ότι θα ανεβάσει παράσταση με απόσταση ηθοποιών στο 1,5 μέτρο, αυτό τι σημαίνει? Θα βάλουμε γεωμετρία στην τέχνη μια στιγμή, θα βάλουμε τη μεζούρα την ώρα που παίζουμε και θα οριοθετούμε το χώρο που θα κινούμαστε? Πώς θα γίνει? Εγώ αυτή τη στιγμή καλούμε να ανεβάσω μονόλογο. Μονόλογος τι σημαίνει? Ότι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι θα δουλεύαμε μαζί παρέα στο θέατρο θα μείνουν εκτός το καλοκαίρι. Δηλαδή έχει να κάνει και το συναισθηματικό κομμάτι και την και ψυχολογία των άλλων ανθρώπων, των ηθοποιών. Ότι είναι κάποιοι άνθρωποι... Παρακαλώ, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηθοποιοί. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν μια εταιρεία, κάνουν παραγωγές, κάποιοι είναι σαν ηθοποιοί, έρχονται σαν ηθοποιοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να ανεβάσουν παράσταση από τη στιγμή που τα θέατρα θα κάνουν μονόλογο, ένα διάλογο. Είναι λειτουργικό το θέμα, δεν είναι οι αποφάσεις που πήραν. Είναι το θέμα πώς εφαρμόζονται. Δεν μένει μόνο να την πάρεις. Πρέπει να μπορεί και να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα για να είναι βιώσιμο. Και εδώ θέλω να πατήσω εγώ στη λέξη βιώσιμο, γιατί προηγουμένως που είχαμε και την συνομιλία μας στο τηλέφωνο, μου είπατε ότι σταδιακά και με βάση τη νέα κανονικότητα την οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε εσείς, με βάση τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρθουν και ανακοινώνονται καθημερινά, οδηγείστε με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό. Αυτό μου δηλώσατε και νομίζω είναι το σημείο στο οποίο στέκονται βεβαίως όλοι οι συναδελφοί σας, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας, γιατί πραγματικά θα είναι δύσκολη περίοδος από εδώ και πέρα και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι. Θα προτιμούσα να μου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν ανοίγεις, παύλα δεν ανοίγεται, θα ανοίξετε το Σεπτέμβρη, που ξέρω πώς θα μπορώ να κινηθώ, θα πάω να κάνω μια άλλη δουλειά, θα βρω κάτι, μεροκάματο. Αυτή η αναμονή είναι που σκοτώνει, ουσιαστικά. Είναι το ότι δεν ξέρουν και οι ίδιοι. Και δεν γίνεται δύο εβδομάδες πριν ο Πρωθυπουργός να έχει βγει να πει θεωρώ απίθανο να γίνουν εκδηλώσεις θεάματα και να αναθεωρούν μέσα σε 7-10 μέρες. Σε ποια άλλα σημεία, κύριε Σαπουτζάκη, γενικά αντιδρά ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας και εσείς προσωπικά με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν χθες, γιατί θα δημιουργηθεί, από ό,τι ακούσαμε, και ένα μητρό εργαζομένων στον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό πρακτικά, έτσι. Ναι, καταρχάς το πρώτο 800 που δόθηκε, έμειναν άνθρωποι εκτός, οι οποίοι μπορεί να απολύθηκαν από μια δουλειά 28-27 Φεβρουαρίου, 25 Φεβρουαρίου, και είχαν βάλει ρότα για καινούργια παραγωγή και έμειναν εκτός. Και τώρα άκουσα, λέει, θα φτιάξουν μητρό. Δεν μου λέει κάτι το μητρό εμένα. Τώρα ξαφνικά αποφασίσαμε να κάνουμε μητρό. Να κερδίσουμε τι με το μητρό?
Εντάξει, προφανώς για να είναι περισσότερο ελεγχόμενη η κατάσταση. Φαντάζομαι δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση υιοθέτησε το συγκεκριμένο μέτρο η κυβέρνηση, αλλά όπως και πολύ σωστά έτσι υπογραμμίζετε εσείς, το κομμάτι της ενίσχυσης είναι αυτό που ενδιαφέρει πλέον και εσάς τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς και τα θέατρα. Γιατί εκεί που βλέπαμε 500 άτομα μέσα σε ένα χώρο του θεάτρου, πλέον θα δούμε 100, 120 και ο ένας 2 μέτρα από τον άλλο, έτσι. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν σημαίνει κάτι το ότι το λέμε έτσι και για να το υπογραμμίσω, κύριε Σαμπουτζάκη, δεν σημαίνει κάτι ότι δεν θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας. Αυτά θα πρέπει να τηρηθούν. Ωστόσο, τις λύσεις πρέπει να τις λάβουν και να τις δώσουν αυτοί που συνήθως παραδοσιακά τις δίνουν η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία. Σίγουρα. Ναι, πρέπει στο έπακρο θα φροντίσουμε κι εμείς να κρατηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για την υγεία και για τη δικιά μας και για των θεατών. Εάν κάνουμε κάτι τελικά, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα δουλέψουμε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα δουλέψουμε, ότι θα βγούμε στους δρόμους. Ένα επίσης για εμάς τις τοπικές ομάδες, δεν ξέρουμε αν οι σύλλογοι κάνουν εκδηλώσεις. Θα επιτραπούν σε όμορφες μικρές πλατείες, μεγάλων, μικρών χωριών να γίνουν εκδηλώσεις. Καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Είναι μια ανάσα για εμάς αυτό. Έτσι. Καλά κάνετε το επισημαίνετε, γιατί νομίζω η χαρά όλων, ιδίως στην θερινή περίοδο, είναι αυτό που μόλις αναφέρατε, πέρα από τους χώρους, τους κλασικούς του θεάτρου που επισκεπτόμαστε όλοι, με ένα αρκετά αυξημένο πλέον στην Κρήτη πολιτισμικό υπόβαθρο και όχι μόνο, είναι τι θα γίνει και στα χωριά που είχαμε συνηθίσει να κάνουμε την εξόρμησή μας και βεβαίως να συμμετέχουμε σε όλα τα δρόμενα πολιτιστικά και όχι μόνο. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει το αρμόδιο Υπουργείο τις επόμενες ημέρες, γιατί πραγματικά η κραυγή αγωνίας είναι μεγάλη απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, κύριε Σαμπουτζάκη. Εγώ νομίζω δώσαμε το στίγμα. Σίγουρα. Δώσαμε το στίγμα και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι κλείνοντας. Όχι, μόνο να πω ότι έγινε μια πρώτη επαφή με τις τοπικές αρχές εδώ. Ναι. Και μας είπαν ότι θα είναι δίπλα μας όσο αφορά το θέμα του πολιτισμού. Ναι. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε κι εμείς, είμαστε stand-by σε αναμονή το τι θα γίνουμε. Κύριε Σαμπουτζάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπομονή. Να είστε καλά. Έχω να πω, υπομονή. Υπομονή. Έτσι, και επιμονή. Και αυτή. Και αυτή έχει αρχίσει και εξαντλείται. Για να δούμε, γιατί είναι δύσκολες ώρες για όλους. Η αλήθεια είναι αυτή. Δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Κύριε Σαμπουτζάκη, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο.